Δύσκολη καιρή για τα McDonald's. Οι υπάλληλοι της μεγαλύτερης αλυσίδας fast food στον κόσμο διαμαρτύρονται ζητώντας αύξηση του ορομισθίου στα 15 δολάρια από τα 8 και το δικαίωμα στην ίδρυση σωματείων. 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά της εταιρείας στο Σικάγο, μία ημέρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης των μετόχων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φουντώσει η συζήτηση για την ανισότητα στους μισθούς, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιέζει για αύξηση της κατώτατης αμοιβής στα 10,10 δολάρια την ώρα, συναντώντας την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών. Στη συνέλευση θα συζητηθεί η έγκριση μη της ετήσιας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Ντόν Τόμψον, ο οποίος πέρσι είχε λάβει 9,5 εκατομμύρια δολάρια. Οι μέτοχοι σε μεξικανική αλυσίδα fast food αρνήθηκαν να εγκρίνουν το προσχέδιο για την ετήσια αποζημίωση των δύο διευθυντών της που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3,5 εκατομμύρια υπάλληλοι σε fast food στις ΗΠΑ αμείβονται κατά μέσο όρο με 8,80 δολάρια την ώρα.